Εντάξει. Θα σας ναι. πάνω σε αυτό που ρώτησα πριν. Άμα κάνουμε παππούς τη γυναίκα μας, για να μην έχουμε γκρίνια, αυτό ωφελεί. Πάλι σκεφτόμαστε τον εαυτό μας. Για να έχω την ησυχία μου, θα κάνω υπακοή. Είναι και αυτό μια παράπλευρη ωφέλεια, έτσι. Γλιτώνει την κρίνια. Αλλά η σπουδαιότερη ωφέλεια είναι ότι τα έχει καλά με τον Χριστό. Έτσι. Και άμα τα έχει καλά με τον Χριστό, όλα είναι καλά μετά. Όλα τακτοποιούνται μια χαρά. Δηλαδή, προσέξτε, ναι, θα σα δώσω το λόγο. Το κέντρο πρέπει να είναι ο Χριστό. Το γιατί κάνουμε κάτι θα πρέπει να είναι ο Χριστό. Και το Α λέει και το Ω, ποιο είμαι, εγώ, ο Χριστό. Είναι η αρχή και το τέλο. Η αιτία και ο σκοπός. Αν ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε με αιτία το Χριστό και με σκοπό το Χριστό, είναι αμαρτία. Προσέξτε αυτό. Λέει κάτι πολύ φοβερό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Του Θεού λέει μη ενεργούτος εν ημίν, αμαρτία παν το παρημόν γινόμενον. Όταν ο Θεός δεν ενεργεί μέσα μας, και πότε δεν ενεργεί ο Θεός, όταν δεν το σκεφτόμαστε, όταν δεν κάνουμε αυτό που θέλει, για αυτόν, όταν δεν πιστεύουμε πραγματικά, όταν σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, έχουμε κάνει κέντρο τον εαυτό μας, τότε λέει ό,τι και να κάνεις είναι αμαρτία. Μπορεί να μην σε πιάνει ο νόμος δεν τους πιάνει αυτούς τους αμαρτωλούς, αλλά είσαι ένοχος μπροστά στο Θεό. Επομένως, το να κάνω κάτι για να μην έχω γκρίνια, πάλι τον εαυτό μας σκέφτομαι. Να κάνω κάτι, ξέρω εγώ, για να βρω εγώ το δικό μου το βόλεμα. Όχι. Θα το κάνεις για χάρη του Χριστού και μπορεί πάλι να μην βολευτείς απόλυτα, εσύ όμως θα επιμείνεις. Και η τέλεια ανάπαυση, μην περιμένουμε να έρθει εδώ, η τέλεια ανάπαυση είναι μετά θάνατο, στην άλλη ζωή. Αλλά εδώ οπωσδήποτε θα έχουμε την εσωτερική ειρήνη, την εσωτερική χαρά. Τη χαρά η οποία πάει μαζί με το κατά Θεόν πένθος που λέγαμε προηγουμένως, η χαρμολύπη. Οπότε να κάνουμε κέντρο τη ζωή μας στον Χριστό. Οπότε και μετά θα μεγαλώσουμε σωστά και τα παιδιά μας. Γιατί τα παιδιά μας δεν μεγαλώνουν σωστά, γιατί δεν έχουμε κέντρο το Χριστό. Το είπε ο μπαμπάς, το είπε η μαμά. Δεν λένε το είπε ο Χριστός, το λέει ο Χριστός. Μαθαίνει το παιδί να έχει κέντρο τη ζωή του, τον μπαμπά και τη μαμά. Και βέβαια υπάρχει αντιζηλία, ποιος θα κερδίσει το παιδί. Και υπάρχει αντιπαλότητα. Και μετά το παιδάκι θα μαλώσει με τον αδερφό του, γιατί βλέπει ότι υπάρχει αντιπαλότητα του πατέρα με τη μητέρα. Και σκοτώνονται τα παιδιά γιατί σκοτώνονται οι γονείς. Τα παιδιά αντιγράφουν τους γονείς. Αν λοιπόν εμείς δεν είμαστε σωστοί, αυτό έχει αντίκτυπο και στους γύρω μας. Ειρήνεψε εσύ, λέει ένα καταπληκτικό Άγιο Σεραφείμ το Σάββατο, και θα δεις, λέει, χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν να ειρηνέψουν κοντά σου. Ειρήνεψε, θα πει βρέστα, πρώτα με τον Θεό, και μετά και με τον εαυτό σου και με τον πλησίον. Ορίστε, κάτι θέλετε. Ορίστε, ναι. Ναι, ναι, ορίστε. Ορίστε. Πάνω στο παράδειγμα αυτό με τον Άγιο Παΐσιο που είπε σε κάποιον ότι θα κάνω εγώ μια προσευχή και κάνει και εσύ κάτι. Αν έχουμε ας πούμε ένα θέμα με το παιδί μας, πολλοί λέμε. Και κάνουμε μια προσευχή, έτσι κάνουμε κάτι από τον Θεό, δεν εκφράζουμε έτσι ένα θέλημα πάλι. Και μέσα από αυτό προβαίνουμε σε μια διαδικασία. Να κάνουμε κάποιες προσευχές, να ανάψουμε μια λαμπάδα, να κάνουμε ένα ευχέλιο, ένα λογιασμό ή να ανοίξουμε μια εκκλησία, μια λειτουργία. Τέλος πάντων, διάφορα πράγματα για να ζητήσουμε κάτι από τον Κύριο. Ή σε προσωπικό επίπεδο, αν κάνουμε κάποιο κανόνα για να εισπράξουμε τα δώρα της Θείας Χάριτος. Δεν μπαίνουμε έτσι σε μια διαδικασία ανταποδοτική και ιδιωτερή απέναντι στον Κύριο. Ωραία, ωραία ερώτηση, ναι. Την άσκηση, για να αρχίσω από το τελευταίο, δεν την κάνουμε για να πάρουμε τα δώρα, Είναι πολύ, έτσι, χαμερπές αυτό το πράγμα, Ο Θεός θα μας τα δώσει τα δώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Την άσκηση την κάνουμε για να δείξουμε την αγάπη μας στον Χριστό. Άσχετα θα μας τα δώσει τα δώρα ή δεν θα μας τα δώσει, Μπορεί και να μας τα δώσει. Τώρα, κάποια στιγμή θα μας τα δώσει. Ποτέ δεν κάνουμε κάτι για να πάρουμε ως ανταπόδοση αυτό που εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να πάρουμε. Είμαστε τότε στην κατάσταση του εμπόρου. Βέβαια θα πείτε ότι ο Θεός και αυτό το δέχεται.
Ακόμα και τον δούλο δέχεται που κάνει κάτι, τηρεί τις εντολές για να μην πάει στην κόλαση. Και αυτόν το δέχεται. Αλλά δεν είναι τέλειο πράγμα, έτσι. Το τέλειο είναι να κάνεις για τον Χριστό και μόνο, δηλαδή από αγάπη. Γιατί το νιώθεις ότι είναι πατέρας και θες να τον αναπαύσεις. Για κανέναν άλλο λόγο. Όχι για να αναπαυστείς εσύ. Οπότε και το παιδί μας, για να έρθω και στην πρώτη ερώτηση που είπατε, ζητάμε από το Θεό να το κάνει καλό παιδί, αλλά όχι για μας, για τον Χριστό. Καταλάβατε. Γιατί το θέλει και ο Χριστός αυτό, είναι σίγουρο το θέλει. Πώς το ξέρουμε, μας το λέει. Ένα πράγμα έχει ως θέλημα ο Θεός. Ο Θεός θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνε. Και εις επίγνωση αληθείας ελθύνε. Αυτό θέλει ο Χριστός. Αυτό είναι το θέλημά του. Ένα και μοναδικό. Λοιπόν, και εμείς όταν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να ζητήσουμε τη σωτηρία του παιδιού μας, μπαίνουμε στο θέλημα αυτό του Θεού. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι το θέλει ο Θεός. Γι' αυτό το ζητάμε. Τώρα το πώς θα σώσει ο Θεός το παιδί μας, αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς του Χριστού. Κάνε αυτό, κάνε το άλλο. Μερικοί το κάνουν και αυτό, έτσι μέσα στην, ας πούμε, στην υπιακή τους κατάσταση το κάνουν. Το ακούει και αυτό ο Χριστός. Λες και ο Χριστός δεν ξέρει, ας πούμε, τι θα κάνει. Το πιο τέλειο είναι να πούμε, Θεέ μου, να γίνει το θέλημά σου το παιδί μου. Ξέρεις εσύ τι θα γίνει. Ξέρεις εσύ με ποιο τρόπο θα το φέρεις. Μπορεί ο τρόπος να είναι ένα ατύχημα, ας πούμε. Να κάτσει ένα χρόνο στο κρεβάτι. Ναι. Γιατί έτσι θα σώσει την ψυχή του. Μην αρχίσουμε και λέμε, γιατί Θεέ μου και το παιδί μου και αυτά. Και δώσε στους γεροντάδες τηλέφωνο και γράμματα. Ξέρει ο Θεός. Μην δυσανασχετείς και για αυτό που φαίνεται ότι είναι κακό. Δεν είναι τίποτα κακό από αυτά που δίνει ο Θεός. Το μόνο κακό, είπαμε, που μας δεσμεύει την ελευθερία είναι η αμαρτία. Τα άλλα που δίνει ο Θεός είναι η ακούσια κακοπάθεια, δια της οποίας πάρα πολλοί σώζονται σήμερα, ξέρετε, γιατί δεν κάνουμε ακούσια κακά τα ψέματα. Ούτε νηστείες κάνουμε, ούτε άσκηση κάνουμε. Τα θεωρούμε και για τους καλογύρους μόνο αυτά. Και λέει ένας σύγχρονος Άγιος Γέροντας ότι πολλοί σώζονται μέσα από αυτές τις ταλαιπωρίες που είναι πολύ καλά πράγματα που μας τα δίνει ο Θεός. Ένα ατύχημα, μια ασθένεια κλπ. Μια οικογενειακή περιπέτεια, ένας θάνατος ενός δικού μας. Όλα αυτά οδηγούν πολλούς ανθρώπους στο εξομολογητήριο, στη μετάνοια.